Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σχέδιο νόμου που συζητάμε εδώ αποτυπώνει μια συμφωνία δύσκολη και επώδυμη, αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης ναρκοθετημένης μέχρι τελευταία στιγμή τόσο από τους δανειστές όσο και από την αντιπολίτευση και τα φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια λέλαπα καταστροφολογίας, κινδυνολογίας, ψευδολογίας σαρώνει όλη τη χώρα τόσους μήνες τώρα. Απογειώνεται όμως αυτές τις μέρες μέσα σε αυτή την στα όρια του παράλογου, με ένα και μοναδικό στόχο, την πολιτική αμνησία, να επέλθει η συλλογική αμνησία για να πάρουν τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, πολιτική αμνησία που τόσο τους χρειάζεται για να επανέλθουν στην εξουσία και να εξασφαλίσουν αν χρειαστεί τότε και ποινική αμνηστία, όπως έκαναν μέχρι σήμερα. Να ξεχαστεί δηλαδή ότι το χρέος το δημιούργησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια της ευμάρειας και ότι ένα μεγάλο μέρος του οφείλεται στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στη ρεμούλα που επικράτησε σε όλους τους τομείς, ανενόχλητη, υποστηριζόμενη από τις κυβερνήσεις του παλιού καθεστώτος υπέρ συγκεκριμένων ταξικών συμφερόντων. Το χρέος που μας οδήγησε στην πιο βάναυση επιτροπία με το δίνου του που έφερε το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια μέρους της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι το αραγές τρίπτυχο της ελληνικής τραγωδίας, αγαπητοί. Διαφθορά, χρέος, επιτροπία. Η συμφωνία που φέρνουμε είναι το τίμημα για τη διευθέτηση του χρέους και την έξοδο από την επιτροπία, αλλά είναι και η υπόσχεση για την αποκάλυψη της διαφθοράς και για το ξερίζωμά της με θεσμούς που δεν θα επιτρέψουν να ξαναριζώσει. Και σας διαβεβαιώνουμε ότι όσοι έχουν λόγο να ανησυχούν, να συνεχίσουν να ανησυχούν. Είναι η υπόσχεσή μας για τη θεμελίωση ενός νέου κοινωνικού κράτους που προαγγέλουν τα θετικά αντίμετρα, προϋπόθεση για ανασυγκρότηση, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για τη δίκαιη ανάπτυξη και την εργασία για όλους. Η λυσαλέα μάχη που δίνεται αυτές τις μέρες εδώ είναι για την επάνωδό σας στην εξουσία έναντι ουδήποτε τιμήματος. Δυο μόλις χρόνια έχετε απομακρυνθεί με διπλή απόφαση του ελληνικού λαού από τις καρέκλες της εξουσίας και δεν το αντέχετε, διότι εκτός από την εξάρτηση από την εξουσία, την προσωπική, σας πιέζουν τα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετούσατε, που χρηματοδοτούσαν τα κόμματά σας και τις πολιτικές σας σταδιοδρομίες, αλλά και γιατί βλέπετε να ανασηκώνονται οι άκρες της κουβέρτας που σκεπάζουν τα μεγάλα σκάνδαλα και υπάρχει ελπίδα να αποκαλυφθεί στον ελληνικό λαό πού πήγε ο πλούτος που παρήγαγε τόσα χρόνια, τα χρόνια της ευμάρειας και που ελάχιστα ο ίδιος απόλαυσε. Η συμφωνία είναι δύσκολη, κατά μεγάλο μέρος με υλικά τύχη και δεσμά που εσείς δημιουργήσατε όταν επί 5 χρόνια δέσατε τη χώρα χειροπόδαρα. Και είναι δύσκολη γιατί αφορά εκείνα τα κοινωνικά στρώματα, τις λαϊκές τάξεις που μας έφεραν στην κυβέρνηση και θέλουμε να συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε για να βρίσκονται στο προσκήνιο και να μην ξαναγίνουν αόρατοι όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, άμεσα εξαρτώμενοι από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Γι' αυτό απαιτήσαμε και πετύχαμε το πρόγραμμα των αντίμετρων και για τον ίδιο λόγο η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη τα διαγράφουν. Και αν βρεθείτε στην εξουσία το 19, όπως ονειρεύεστε, δεν θα τα υλοποιήσετε, διότι παραβιάζουν την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία σας και στερεύουν τις πηγές από τις οποίες αρδευόταν το πελατειακό σας κράτος. Σας προκαλώ να με διαψεύσετε. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές μέσα στην αίθουσα που ισχυρίζονται ότι αυτά είναι ψίχουλα και αφορούν αποκλειστικά τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια. Ψίχουλα λοιπόν τα 2 δις για το 19 και τα 4 δις για το 20. Περίεργη αντίληψη για τα ψίχουλα.
Όπως επίσης και η άποψη ότι η κοινωνική προστασία, η πρόνοια δηλαδή, αφορά αποκλειστικά τη φτώχεια. Λυπάμαι πολύ. Η πρόνοια, κύριοι και κύριες βουλευτές, συνάδελφοι, αφορά την προστασία του παιδιού για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αφορά τους ηλικιωμένους για όλα τα κοινωνικά στρώματα, τους ανάπηρους για όλα τα κοινωνικά στρώματα, αυτούς που νοικιάζουν σπίτι ή έχουν δάνειο γι' αυτό, για όλα τα κοινωνικά στρώματα, και βέβαια τους άπορους που πολλαπλασιάστηκαν από την κρίση. Το 2015 παραλάβαμε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την πρόνοια προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων. Το 16 εμείς ψηφίσαμε προϋπολογισμό 1.530, τον οποίον υλοποιούμε, τον διπλασιάσαμε δηλαδή. Τρίτον, θα ψηφίσουμε για το 2018 πολύ γρήγορα μέσα στο χρόνο μεγαλύτερο ποσό και από αυτό. Και λέτε ότι κόβουμε τα επιδόματα. Ουδέν ψευδέστερο. Ξέρετε τι λέτε? Ότι κόβουμε το επίδομα του απροστάτευτου παιδιού. Αντίθετα, ήταν 2 εκατομμύρια αυτά που υπήρχαν για το επίδομα του απροστάτευτου παιδιού και έχουν γίνει 4 αυτά που είναι ενσωματωμένα σήμερα στο ΚΕΑ. Διότι με αυτά τα στοιχεία το απροστάτευτο παιδί έπαιρνε το επίδομα. Τα ίδια του ΚΕΑ. Το διπλασιάσαμε και λυπάμαι πολύ που δεν καταλάβατε τίποτα. Όμως το 2018, που είναι πολύ κοντά, εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό για το 19 και θα είναι εξαιτίας των αντίμετρων ο προϋπολογισμός της πρόνοιας 2.730, δηλαδή 3,5 φορές παραπάνω από αυτό που παραλάβαμε. Σας το έχω ξαναπεί. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δεν σας κάνουν τα χατήρια. Τι λέτε για το αντίμετρα για το παιδί? Εμείς τι συμβαίνει? Διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό για το παιδί. Από 650 εκατομμύρια που παραλάβαμε, 1.250 θα είναι με τα αντίμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι οικογένειες με 1 έως 2 παιδιά και με εισοδήματα από 27.000 και πάνω, μήπως είναι η ακραία φτώχεια με ένα παιδί? Αυτές όλες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στις βρεφονιπιακούς σταθμούς, τους οποίους αυξάνουμε. 2.800 είναι η βρεφονιπιακή σήμερα και θα προσθέσουμε άλλους 1.800, προϋπολογισμένα τα λεφτά. Το 50% των ελληνικών οικογενειών που έχουν παιδιά από 6 έως 15 χρονών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Το 50% των οικογενειών είναι στη φτώχεια αυτή όλη και στην ακραία φτώχεια. Αυτοί λοιπόν θα έχουν σχολικά γεύματα. 450.000 παιδιά. Είναι ντροπή σας να λιδωρείτε τα σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα είναι άλλη κουλτούρα στο ελληνικό σχολείο. Είναι αυτό που δημιουργεί νέες αρχές συντροφικότητας και σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Το είδαμε όπου το εφαρμόσαμε. Αυξήθηκε η σχολική απόδοση. Αυξήθηκε και βελτιώθηκε η σχολική συμπεριφορά. Ντροπή σας, οι πορφυρογέννητοι των κολεγίων, να μιλάτε για συσίτια όταν στο δημόσιο τα λέτε συσίτια, όταν εσείς τα λέγατε γεύματα στα κολέγια. Ηρεμήστε, ήρεμα. Το δεύτερο μέτρο. Ήρεμα, ήρεμα. Είναι εύκολο να μπούμε στο Google και να δούμε ποιοι είναι από κολέγια και ποιοι τέλειωσαν το λύκειο στο Μύρωνα. Όπως εγώ, είναι απλό. Τα οικογενειακά. Συνεχίστε. Επιδόματα. Ηρεμία. Αυξάνουμε κατά 40% τα οικογενειακά επιδόματα με έμφαση κατά 40%, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κάνουμε λογοκρισία στους ομιλητές. Έτσι, δεν θα κάνουμε, όσοι θα κύριε Δαβάκη, δεν θα ξαναπώ ησυχία, θα σηκωθώ και θα επιβάλλω κυρώσεις ένθεν και εκείθεν. Κύριε,
Έμθεν και εκείθεν. Σόπακα. Κύριε Κουτσούκο, έχετε ανάγκη ευσύμων εσείς. Θα σας δώσω 2 λεπτά επιπλέον, κυρία Υπουργέ, μην ανησυχείτε. Κύριε Κουτσούκο, δεν έχετε ανάγκη ευσύμων. Ηρεμήστε. Ειδικά εσείς δεν έχετε ανάγκη ευσύμων. Κυρία Βούλτευση, παρακαλώ. 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 Κυρία Βούλτευση, μα γιατί κατά ανάγκη πρέπει να βρίζει εσά. Κυρία Βούλτευση, ηρεμήστε παρακαλώ. Πορφυρογέννητοι των κολεγίων δεν υπάρχουν μόνο από εδώ, υπάρχουν και από εδώ. Μπορεί να έβρισε λοιπόν τους από εδώ. Ηρεμία λοιπόν. Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ, για επιπλέον 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Ορίστε. Για την υποστήριξη. Παρακαλώ. Ορίστε. Αυξάνουμε κατά 40% τα οικογενειακά επιδόματα με έμφαση στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Δηλαδή, από 650 εκατομμύρια που ήταν για 700.000 οικογένειες, θα γίνουν 900 εκατομμύρια. Το δεύτερο μέτρο αφορά το 60% του πληθυσμού που βρίσκεται σε νίκη. Είναι αυτή σε φτώχεια και ακραία φτώχεια? Το 60% του πληθυσμού που βρίσκεται σε νίκη. Για πρώτη φορά επιδοτούνται 600.000 οικογένειες με 1.000 ευρώ μεσοσταθμικά το χρόνο. Το τρίτο μέτρο. Αλλά και πολλά άλλα που δεν θα τα αναπτύξω γιατί μένω μόνο στην πρόνοια. Αφορά το 80% του πληθυσμού και που θα καλυφθεί για τη φαρμακευτική του δαπάνη. Δηλαδή ατομικά εισοδήματα 14.400 το χρόνο. Είναι αυτό φτωχιά? Είναι προφανές ότι από αυτά που είπα ότι τα μέτρα δεν αφορούν την ακραία φτώχεια και τη φτώχεια. Αφορούν την προνοιακή πολιτική του κράτους. Δημιουργείται, κύριοι βουλευτές, με αυτόν τον τρόπο προνοιακό κράτος? Όχι βέβαια. Εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε μέρα τη μέρα να ξυλώσουμε το ιδρυματικό και επιδοματικό κράτος που παραλάβαμε, καθαρά πελατειακό σας μηχανισμό, να το ξυλώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα κράτος πρόνοιας αλληλεγγύης, προστασίας και αξιοπρέπειας. Βέβαια προστατεύουμε την ακραία φτώχεια με λίγα λεφτά, με αυτά τα 750 εκατομμύρια από το ΚΕΑ. Όμως δεν είναι αυτό. Είναι όλος ο εθνικός μηχανισμός που στείνουμε με 254 κέντρα κοινότητας, με 3 Μητρώα πρώτη φορά συνδεδεμένα από όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους. Γιατί δεν τις συνδέσατε ποτέ? Γιατί δεν έπρεπε να ξέρει ο άνθρωπος στην Καβάλα που θα πήγαινε στο κέντρο κοινότητας πόσα επιδόματα έπαιρνε μέχρι εκείνη τη στιγμή, πόσα θα έπρεπε να πάρει ακόμα, σε ποιο ίδρυμα έπρεπε να βάλει τον πατέρα του, πού έπρεπε, σε ποιο πρόγραμμα να είναι κρατικό ή του ΕΣΠΑ να μετέχει? Γιατί δεν έγινε αυτό? Και ολοκληρώνεται, το κάνουμε λοιπόν, κυρία, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Το κάνουμε με την ηλεκτρονική καταγραφή που περάσαμε με νόμο και που αν μέσα σε 3 μήνες όλα τα ιδρύματα ιδιωτικά και δημόσια δεν έχουν καταγράψει τις περιουσίες τους, τα έσοδά τους, τις θέσεις τους, τους ανθρώπους τους, ηλεκτρονική καταγραφή, και ψηφίσατε πολλοί από εσάς και χαίρομαι, θα έχουμε για πρώτη φορά εικόνα τι συμβαίνει στα 1.500 περίπου ιδιωτικά ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις και στα 64 όλα και όλα δημόσια. Για πρώτη φορά συνδεδεμένα για τον πολίτη. Τρίτον, ενιαία αρχή πληρωμής... Τρίτον και τελευταίον σας προειδοποιώ, τέταρτον δεν υπάρχει. Μία. Εντάξει. Ωραία. Δημιουργούμε ενιαία αρχή πληρωμής όλων των επιδομάτων, το νέο ΓΑ, με όλα τα αρχεία. Δεν θα υπάρχει πλέον ο καθένας να μην ξέρει τι θα πάρει και πότε θα το πάρει. Ενιαία αρχή επιδομάτων θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Λοιπόν,
τα 2 δις αντίμετρα, να ξέρετε ότι αιμοδοτούν αυτό το νέο κοινωνικό κράτος προστασίας. Αυτό εμείς θα είμαστε εδώ και θα το υλοποιήσουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια πεντάδα συναδέλφων, την κυρία Ελισάβη.